Πάμε να μιλήσουμε μετά από καιρό με τον Φάνη του Τζιάρη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλή χρονιά να πούμε και στον αέρα, αν και τελειώνει ο Γενάρη σε λίγο. Καλή χρονιά, καλησπέρα Φάνη. Να είστε καλά, καλησπέρα επίσης. Είσαι καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Την υγεία μας να έχουμε. Την υγεία μας να έχουμε και όλα, ναι, και όλα γίνουμε. Την υγεία μας να έχουμε, Φάνη, και να βλέπουμε, ναι, μέσα σε λίγους μήνες τον Ηρακλή που ξεκινάμε κάποια πιτσιρίκια τις πρώτες δύο αγωνιστικές να είναι πρώτος. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι. Όταν, γίνεται έτσι. Αποδείχθηκε ότι γίνεται. Γίνεται μετά από πολλές δυσκολίες και σύμφωνα με τη γνώμη των φιλάθλων του Ηρακλή, γιατί η απόφαση υπάρχει και στην Γενική Συνέλευση, δεν πρέπει να κατέβει σιγά μαθηνική με οποιοδήποτε κόστος. Το κόστος όμως του Ηρακλή δεν είναι να κατέβουμε έτσι απλά. Όταν ο Ηρακλή δημιουργεί κάτι, πρέπει να, ναι, είναι και καλό. Το στηρίζει, ναι, να το στηρίζει και να είναι καλό. Έτσι προσπαθήσαμε όλοι μαζί που μπήκαμε μέσα στην ομάδα, να φτιάξουμε μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική, έτσι ώστε να, μέχρι τον Ιανουάριο μετά τις μεταγραφές, να είμαστε πολύ κοντά στις πρώτες θέσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ήταν μέχρι στιγμής σε εκείνη την ομάδα και καταφέραν την ομάδα να έχουν τις πρώτες θέσεις, έτσι ώστε τώρα με τις μεταγραφές που κάνουμε να είναι πολύ δυνατή ομάδα για να, να πιστεύουμε όλος ο κόσμος ότι να βγούμε στην επόμενη κατηγορία. Πριν πάμε στα υπόλοιπα που αφορούν τα διοικητικο-οικονομικά, αυτά που ασχολούσε και εσύ καθημερινά με τους υπόλοιπους που είστε σε όλο αυτό, ναι, το κομμάτι και τρέχετε την ομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Φάνη του Τζιάρη και ως ποδοσφαιριστή να μου δώσει, ναι, τη δική του εξήγηση για το ότι ήρθανε όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και μέσα σε ένα, δύο, τρεις μήνες όχι μόνο απέκτησαν χημεία, όχι μόνο έκαναν πρωταθλητισμό, όχι μόνο έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και συνεχίζουν και βάζουν και πολλά γκολ πλέον, προσφέρουν και θέαμα. Αλλά είναι λίγο ανεξήγητο αυτό, έτσι. Εμάς μας χαροποιεί. Δεν μας ενδιαφέρει να το εξηγήσουμε. Το δικό σου σχόλιο ως ποδοσφαιριστή, το να μπει σε μια ομάδα, να έχεις άλλους 10-11, να μην ξέρεις τα ονόματά τους και ξαφνικά να είσαι πρώτος. Άσχετα αν μιλάμε για την τρίτη εθνική, δεν έχει σημασία. Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Όταν δημιουργείται μια ομάδα όλα είναι δύσκολα. Εν τούτης, όταν έρχεσαι μια ομάδα με τη φανέλα του Ηρακλή, σίγουρα καταλαβαίνεις το πού βρίσκεσαι, mm-hmm, και τι απαιτήσεις έχει η ομάδα και τι πρέπει να δώσει για αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι οι παίκτες αυτοί που ήρθαν ήταν αρκετά καλοί παίκτες, όλοι βασικά. Απλά δεν είχαν δείξει αυτό που μπορούσαν και την ποιότητά τους στις άλλες ομάδες, γιατί μπαίνανε σε ομάδες του επίπεδου του Ηρακλή. Βρήκανε ένα κλίμα πολύ καλό, σκέψου τα πολιτήρια του Ηρακλή σε σχέση με ομάδες άλλους γαμαθλικής. Νομίζω ότι κάνει τη διαφορά και η φανέλα. Και ο κόσμος. Και ο κόσμος και το γήπεδο. Σκέψου ότι κάποιες ομάδες ήταν στο Χατζόπουλο φέτος και φωτογραφίζονται μέσα στο Χατζόπουλο. Ναι, αλήθεια είναι. Επομένως για να καταλάβεις πού παίζουν αυτοί οι παίκτες που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο Ηρακλή. Οπότε συνειδητοποίησαν το τι πρέπει να γίνει και δώσαν κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ομάδας ούτε και μετά της κατηγορίας. Και νομίζω ότι τα καταφέραν ιδιαίτερα καλά. Mm-hmm. Καταλάβαν ότι το μόνο του θέμα είναι να βγάλουν την ομάδα στην επόμενη κατηγορία και αυτό προσπαθούν αυτή τη στιγμή και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Και αν σκεφτούμε ότι έχουμε ακόμα 9 μάτς και είμαστε 2 πόντους από τον το Άρη Παντελεϊμονίου, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν και δεν τελείωσε τίποτα και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Το θέμα είναι ότι όπως δημιουργήθηκε η ομάδα, δεν το περίμενε κανένας. Δουλέψαμε όλοι μαζί για να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα το βασικό που είναι το όπλο του Ηρακλή φέτος είναι ο κόσμος, ο οποίος είναι ο μόνος χρηματοδότης της ομάδας. Ναι, έτσι ακριβώς. Με τα διαρκείας, με τα κομμένα εισιτήρια, πάρα πολλές φορές θέλεις, έχετε αναφερθεί σε αυτό. Από όλες τις πλευρές, ναι, ο κόσμος είναι αυτός που κρατάει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο και που μπορέσαμε να κάνουμε και τις μεταγράφες είναι πάλι με την βοήθεια του κόσμου και νομίζω ότι θέλω να δώσουμε ένα ευχαριστώ στον κόσμο, απλά δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος το τι έχει γίνει. Μην νομίζει ότι απλά είναι γάμα εθνική και τα εξωτατρέχουν, αλλά και πρέπει να πιστέψει όλος ο κόσμος ότι από τη γάμα εθνική που βρεθήκαμε, λέω κάποιον, mm-hmm, μήπως τα ονόματα τους, ναι, τα ξέρουμε, και να τους χαρακτηρίσω, τα ξέρουμε, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να τη στηρίξει την ομάδα τόσο πολύ σαν να είμαστε στην άλλη εθνική.
Εννοείς, Φάνη, αναφέρεσαι σε αυτούς που ίσως δεν το έχουν πάρει απόφαση να έρθουν μαζικά, έτσι, γιατί πολλές φορές έχετε εκφράσει αυτό το παράπονο και εσύ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Δεν είναι παράπονο, σκέψου να κλείσει. Μια καταγραφή είναι, μια καταγραφή είναι. Έχει 5.000 κόσμο μεσόωρες εισιτηρίων, με 4.000-5.000 μεσόωρες εισιτηρίων. Και παραπάνω ανάλογα με τις πορείες που έκανε. Ναι, ανάλογα στις πορείες. Τώρα εγώ σου λέω για το μίνιμουμ, τον αριθμό των φιλάθλων. Αυτός ο κόσμος που ήδη να έχει έρθει στο γήπεδο, γιατί είναι η δικιά τους η ομάδα αυτή τη στιγμή. Μην νομίζουν ότι η ομάδα ανήκει σε κανέναν. Σωστά. Ανήκει στους φιλάθλους. Επομένως, χάρη σε αυτούς προσπαθεί η ομάδα να επανέλθει εκεί που ήταν στην Αλφανική φυσικά και μόνο με τη βοήθειά τους μπορεί να γίνει αυτό και κανέναν άλλο. Μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι, να περιμένουμε ακόμα μία συνέντευξη τύπου που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί γίνεται πρώτη φορά στον Ηρακλή. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι τόσα χρόνια με το ρεπορτάζ που ασχολούμαι, που και με τον κύριο Ακημίδη και με τα υπόλοιπα στελέχη που μας καταγράφεται σε συνέντευξη τύπου στη Μίκρα τα ποσά που μπαίνουν, που βγαίνουν, τα έσοδα, τα έξοδα, για να έχει μια πληρέστατη ενημέρωση ο κόσμος. Να το περιμένουμε αυτό, είναι στα κοντά αυτή η συνέντευξη τύπου. Φυσικά έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι κάθε δύο μήνες θα κάνουμε απολογισμό. Τα έσοδα του Ηρακλή και τα έξοδα και ούπαν τα λεφτά τα οποία τα δίνει ο ίδιος ο κόσμος. Επομένως, ο υπεύθυνος ενεργών που είναι ο Ακημίδης, ο οποίος είναι και μάλιστα πολύ αυστηρός, βλέπουμε ότι πάλι ετοιμαζόμαστε και μάλλον την άλλη εβδομάδα... Για την επόμενη εβδομάδα. Αυτός θα αποφασίσει μάλλον ποια μέρα θα είναι για να κάνει τον απολογισμό και να πει τους δύο μήνες επόμενους τι έσοδα έχει η ομάδα, από πού πήγαν τα έσοδα και πού πήγαν τα... Τα χρήματα τα οποία τα διέθεσε ο κόσμος. Και τα έξοδα και τα πάντα, ή κάθε λεπτομέρεια που αφορά το οικονομικό και το διοικητικό. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, το αφουγκράζεσαι κάθε μέρα, το έχουμε συζητήσει και εμείς στα γήπεδα που βρισκόμαστε εντός και εκτός έδρας ούκο λίγες φορές. Φαντάζομαι το συζητείτε και μεταξύ σας, γιατί τώρα για παράδειγμα έχω 3-4 μηνύματα επ' αυτού. Όταν η ομάδα είναι πρώτη, πηγαίνει τόσο καλά, δύο πράγματα σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος. Πρώτον, τα μπαράζ να έρθουν για να βγει ο Ηρακλής στην κατηγορία αγωνιστικά. Και δεύτερον, Φάνη, οι πάρα πολλές ερωτήσεις για το τι θα γίνει με το καλό του χρόνου. Έχω ακούσει και έχω μηνύματα και για το τι θα γίνει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το τι θα γίνει με τη νέα ΠΑΕ Ηρακλής, το τι θα γίνει με το αν μας βάλουν τρικλοποδιές, αν μας αφήσουν να ανέβουμε, αν θα γίνει κανένα σκάνδαλο πάλι. Τα ακούς και εσύ κάθε μέρα. Για όλα αυτά, πόσο έχει γίνει, έχει προχωρήσει η προετοιμασία? Πάνω απ' όλα βέβαια το αγωνιστικό δεν το συζητάμε. Αν δεν ανέβει η ομάδα, δεν είναι άσκοπες οι ερωτήσεις αυτές. Αλλά με το καλό, εφόσον τα καταφέρει η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι, πόσο έχει προχωρήσει η προετοιμασία σε όλο το υπόλοιπο? Στο να υπάρξει μια διοίκηση, στο να μπορεί να σταθεί, το τι θα γίνει με τα χρέη, το ένα, το άλλο, όλα αυτά που τα ακούμε κάθε μέρα. Και έχει και δίκιο ο κόσμος που αναρωτιέται για όλα αυτά, έτσι. Φυσικά, να ξεκινήσουμε από την αρχή που λέει ότι θα έρθει να βοηθήσει τα μπαράζ. Για να φτάσει η ομάδα σε μπαράζ πρέπει να είναι πρώτη. Σωστά. Σωστά. Ένα-ένα. Ήδη από τώρα. Το κάθε βήμα, κάνουμε ένα βήμα πρώτα και μετά πάμε στο δεύτερο. Mm-hmm. Επομένως ο κόσμος πρέπει ήδη να είναι στο γήπεδο, να βοηθήσει την ομάδα, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει ούτε κάποιος ο οποίος δίνει λεφτά στην ομάδα. Υπάρχουν τα 60 άτομα αυτή τη στιγμή που είναι πολύ λίγα για μένα, που δίνουν 50 ευρώ το μήνα σαν 60 είναι ακόμα, 60 είναι ακόμα, το οποίο φαντάζομαι πολύ λίγο, ασχετά από την κρίση που υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν άτομα στην ομάδα των φιλάθλων του Ηρακλή που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Από εκεί και πέρα η βοήθειά τους είναι η παρουσία τους μέσα στο γήπεδο, ειδικά σε εκτός έδρας, γιατί σε εκτός έδρας βλέπεις όταν πάμε όπου έχουμε πάει, γεμίσαμε το γήπεδο που παίζουμε μπάλα. Αποδεικνύονται και πολύ μικρά όλα, ναι. Ναι, επομένως νομίζω ότι εκτός έδρας πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει ακόμη πολύ την ομάδα. Άρα να μην περιμένουμε τα μπαράζ, γιατί εκεί λογικό είναι το ενδιαφέρον. Ναι, όχι, το έβαλα σε αγωνιστική κατηγορία τα μπαράζ, ότι ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται με το καλό να έρθει η άνοδος και μετά είναι πάρα πολλές οι απορίες για το τι θα γίνει με το καλό στη Β' Εθνική. Από άποψη διοίκησης, από άποψη στελέχωσης, με μετοχές, με ΠΑΕ, με χρέη, με όλα αυτά που μας απασχολούν, έτσι, το τι θα γίνει. Ήδη γίνεται μια προεργασία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τώρα το επίσημο. Mm-hmm. Απλά ανεπίσημα μπορώ να αναφέρω ότι δεν υπάρχει ΠΑΕ, θα ιδρυθεί καινούργια ΠΑΕ, καινούργια νόμιμη εταιρεία. Με νέο αφημί προφανώς,
Κατά πάσα πιθανότητα, όταν κάνεις καινούργια αίτηση, αφού έχει διαλυθεί ο Παπαδάσακης, έχει ζητήσει τη διάλυση της δικιάς του εταιρείας. Έχει τελειώσει αυτός, δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί του. Ακριβώς, υπάρχει, οπότε, ναι. Οπότε θα γίνει μια ίδρυση καινούργιας εταιρείας, θα δούμε τι χρέη έχουμε ζητήσει εμείς να δούμε τι χρέη υπάρχουν στην προηγούμενη εταιρεία. Mm-hmm. Ξέρουμε προς το δημόσιο τι χρέη έχει ο Ηρακλής. Από εκεί πέρα θα προσβοηθούν, δεν θα προσβοηθούν, αυτό είναι θέμα και κυβερνητικό. Έχετε μια ακριβέστατη εικόνα, μια ακριβή εικόνα φάνη για το ποσό που μας περιμένει εφόσον δούμε την ομάδα στην Τεχνική. Για το δημόσιο έχουμε, δεν ξέρουμε, το ποσό το ξέρουμε μέχρι την εποχή που ήταν τον Αύγουστο νομίζω. Το οποίο? Τον Αύγουστο ξέρουμε. Το οποίο ποσό δεν χρειάζεται να φέρουμε τώρα okay. Τα ποσά, απλά δεν ξέρουμε. Το θέμα το γνωρίζετε να δουλέψετε σε εισαγωγικά πάνω σε αυτό, έτσι. Ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι για όλους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με την ίδρυση της καινούργιας ΠΑΕ εξαρτάται το πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν Ηράκλη, σαν οικογένεια του Ηράκλη. Σίγουρα θα βγουν μετοχές προς πόλεις όπως γίνεται στις ΑΕ. Σκεφτόμαστε διάφορα θέματα, θα τα ανακοινώσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Απλά τώρα mm-hmm. Το βασικό είναι να δουλέψει η ομάδα σαφέστατα. Καταφέρει να είναι πρώτη και έχουμε καιρό μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο που θα... μέχρι τον Μάιο ας πούμε να κάνουμε... Έχεις δίκιο, απλά είναι και εύλογες οι απορίες του κόσμου για αυτά που σίγουρα, θα ακολουθήσουν. Σίγουρα, ο κόσμος υπάρχουν πολλοί που μπορεί να διαφερθούν για την ομάδα, άμα η ομάδα είναι πεντακάθαρη. Σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και πολυμετοχικότητα στον Ηράκλειο, όπως γίνεται σε πολύ μεγάλες ομάδες εξωτερικού. Ναι, το έχουμε ακούσει πολλά χρόνια αυτό από πολλούς στον Ηράκλειο ως ιδέα, ως πρόταση, ως σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προχωρήσει ποτέ. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί και αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει προχωρήσει και ποτέ η ομάδα να ανήκει στο φύλλο. Και όσο άνοικε σε κάποιους μεγαλομετάχους που ερχόντουσαν και φεύγανε... Ναι, αυτή τη στιγμή η ομάδα ανήκει στους οπαδούς. Σωστά. Καθαρά και εξάσορα, γιατί οι μόνοι που δίνουν λεφτά στην ομάδα είναι αυτοί που αγαπάνε την Ηράκλειο. Από το υστέρημά του και την τσέπη της, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί ο καθένας. Άρα μπορεί κάλλιστα στην επόμενη κατηγορία να μπορεί να στηρίξει ο κόσμος πάλι την ομάδα με πολλούς τρόπους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη χρονιά την επόμενη πετυχημένα και να επανέλθουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Μία από τις σκέψεις σας για το άμεσο μέλλον, πέρα από το διοικητικό οικονομικό που λέγαμε νωρίτερα, είναι και οι ακαδημίες, να ξαναυπάρξει ζωή στη Μίκρα, γιατί ως γνωστόν στην Τρίτη Εθνική δεν υπάρχει ΚΑΠΑ 20, δεν υπάρχουν... Εξυπακούεται και είναι υποχρεωμένη βάση νόμου μια ομάδα να έχει ΚΑΠΑ 20. Άρα δημιουργούνται ξανά αυτά, έτσι. Mm-hmm. Στην επαγγελματική κατηγορία, αλλά ούτως ή άλλως θα δημιουργηθούν και οι ακαδημίες της ομάδας, γιατί είχαμε τόσα πολλά παιδιά τα οποία εξαφανιστήκανε. Δυστυχώς χαθήκανε. Δεν υπήρχε. Δυστυχώς. Ή ακόμα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι και ευτυχώς από τη στιγμή που έγινε μια καινούργια αρχή στην ομάδα, να είναι πεντακάθαρη ομάδα, γιατί. Α, από αυτή την άποψη, ναι. Από αυτό που λειτουργούσε η ομάδα με τον Παπαδάσακη και με τον Καγιούλη, νομίζω ότι. Το μέλλον ήταν. Ενώ δυστυχώς για κάποια παιδιά που είχαν όνειρο να παίξουν στον Ηρακλή, φύγαν από τις ακαδημίες, πήγαν αλλού. Αυτό. Όταν δημιουργείς από τις τάχτες κάτι, μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο καλό από ό,τι υπήρχε. Ναι, δεν αποκλείεται. Μακάρι. Μακάρι. Η πρωτιά σε αγχώνει καθόλου, όχι? Ίσα-ίσα. Εμένα. Όχι, δεν νομίζω. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και μπήκαμε μέσα και μάλιστα την τρίτη αγωνιστική, γιατί τις δύο πρώτες ήταν τα πιτσιρίκια. Με τα πιτσιρίκια, ναι. Λέω, το μόνο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι να παίξει μπάλα και να βγει πρωταθλητής. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να είμαστε στη Γάμα Εθνική. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να και το λέγαμε όλοι, έτσι, μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι. Δεν μπορεί να είναι η Ηρακλής στη Γάμα Εθνική και να υπάρχει, να συντηρηθεί στη Γάμα Εθνική. Δεν νομίζω να υπήρχε σκέψη κανένας. Και για του χρόνου με το καλό, αν και πάω πολύ μακριά τώρα, και που θα είναι με το καλό στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, πάλι το ίδιο πρέπει να λέμε και θέλουμε να λέμε, έτσι. Όχι να υπάρχει στην κατηγορία. Πάλι για τον Ηρακλή συζητάμε. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο με άλλο στόχο. Δεν μπορεί να ανήκει κάπου αλλού, τέτοιο την Α' Εθνική. Άρα
τα ευκόλου εννοούμενα, δεν χρειάζεται τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να λέμε. Κάτι το ακόμα. Το θέμα είναι ναι. Το πώς θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε αυτή την ομάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Φάνη, κάτι τελευταίο, αν μπορείς να μας βοηθήσεις, αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τον ΤΑΙ, υπάρχει κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε στον κόσμο? Κοίταξε, ο κόσμος... Γιατί έχει τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Έχει τραβήξει αρκετά, μας δημιουργήσαν πολλά προβλήματα για την έκδοση του δελτίου, μας δημιουργούν ακόμα, έχουμε κάνει κάτι σκηνήσεις έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγει το δελτίο του και να βοηθήσει. Απλά... Δύο φορές που είχε έρθει ο ΤΑΙ στην Ελλάδα και έπαιξε ήταν κοινωτικός. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται ξένος με σύμφωνα με τα λεγόμενα. Αυτό πώς άλλαξε? Τότε είχε ισπανικό, τώρα δεν το έχει αυτό. Δεν ε? Μπορώ να το πω. Ναι. Προσπαθούμε να βγάλουμε το δελτίο του τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είμαστε καλό δρόμο τουλάχιστον. Έτσι το παλεύουμε. Το καλό, είναι ότι υπάρχει ρεπό τώρα και ότι αργεί το μάτσο με τον Κυλκυσιακό. Τουλάχιστον κερδίζουμε κάπως έτσι χρόνο κατά κάποιο τρόπο. Λογικά ναι. Ναι, γιατί φαντάζομαι είναι ένας παίκτης που θα δώσει και αυτός το κάτι παραπάνω. Έτσι. Σίγουρα ήδη όλοι οι παίκτες δίνουν το κάτι παραπάνω και με την προσθήκη ενός πολύ πολύ καλού και έμπειρου παίκτη φυσικά ανεβάζει και το επίπεδο της ομάδας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Να καλή καλά. Συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.